θάνατη. Τα 75 χρόνια από την απελευθέρωσή της γιορτάζει η Λάρισα από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και το πρωί ξεκίνησε η πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών και φορέων της πόλης. Τέτοιες επέτειοι, τέτοια γεγονότα είναι ευκαιρίες για να αντλήσουμε τα αναγκαία διδάγματα και να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για το παρελθόν, για το σήμερα αλλά και για το αύριο, τόνισε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Πρόκειται για μια επέτειο και για μια ημέρα που πρέπει να κάνουμε και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προβληθεί και να αναδειχθεί προκειμένου να αποτελέσει ευκαιρία και αφορμή για συζήτηση, διάλογο στα σχολιά της πόλης, στα σπίτια μας, γιατί όχι και στις παρέες. Τέτοιες επέτειοι, τέτοια γεγονότα είναι ευκαιρίες για να αντλήσουμε τα αναγκαία διδάγματα και να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για το παρελθόν, για το σήμερα, αλλά και για το αύριο. Γι' αυτό και απόφασή μας από την πρώτη μέρα που εγώ βρέθηκα στο τιμόνι του Δήμου ήταν να αναδείξουμε και να θέσουμε στη θέση που της αξίζει τη σημερινή επέτειο. Στη συνέχεια, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων, φορείς και σχολεία ξεκίνησαν από το Δημαρχείο με κατεύθυνση το ηρώων της πόλης, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων.